Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο τουρισμού, των μεταφορών και τουριστικού real estate. Πλησιάζουμε προς το τέλος του Φεβρουαρίου και ήδη φαίνονται τα πρώτα σημάδια για την πορεία της σεζόν. Επιβεβαιώνονται τα σενάρια για μια άνοδο φέτος και σίγουρα σε αυτό συμβάλλει και η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι το χώρο του τουρισμού, προέρχεται άλλωστε από τουριστικό προορισμό, τον πρώην υφυπουργό τουρισμού, τον τουρισμού πολιτισμού τότε, έτσι, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρίσκω. Θέλω έτσι να δούμε τι εικόνα έχετε κι εσείς από τη Δωδεκάνησο και μαζί να σχολιάσουμε τα δρόμενα στον χώρο του τουρισμού, δεδομένου ότι εσείς αναλάβατε σε μια περίοδο που ως πυρηνική βόμβα έσκασε τότε το μνημόνιο, η αρνητική εικόνα και η δημοσιότητα στο εξωτερικό, που αυτό είναι η ουσία, έτσι δεν είναι, για τον τουριστικό προορισμό. Αλλά ταυτόχρονα η δική σας θητεία και η δική σας παρουσία σημαδεύτηκε και με το ρεαλιστικό άνοιγμα της ρωσικής αγοράς, που σήμερα βλέπουμε τους καρπούς αυτής της ανόδου. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Νικητιάδη, για το 2014? Συμφωνώ ότι θα είναι μια επίσης πολύ καλή τουριστική περίοδος για την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έχουμε εκ νέου μια αύξηση στις αφίξεις των τουριστών στη χώρα μας, και αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι για την προοπτική και για τους στόχους που βάζουμε. Εγώ κάποτε αναφερόμουν σε 25 εκατομμύρια αφίξεις και κάποιοι είχαν πεταχτεί από τις καρέκλες τους. Τώρα και η McKinsey εταιρεία στις εκτιμήσεις της αναφέρεται σε μια δεκαετία σε 22-23 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά και στον ΣΕΤ έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι μπορεί να γίνει. Το κλίμα βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν την περίοδο που ήμουν. Βέβαια. Έτσι. Και εδώ είναι ενδεικτικό και πόσο ο τουρισμός είναι ένας ευαίσθητος τομέας και είναι ο πρώτος κλάδος που επηρεάζεται από μια μεταβολή μιας πολιτικής κατάστασης. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, για να δώσω ένα χρώμα εκείνου του τραγικού κλίματος. Έτυχε πολύ γρήγορα, μόλις πήγα στο Υπουργείο, να βρεθώ στην Αγγλία και να βρεθώ στο BBC και να βρεθώ ενώπιον ενός κοινού, όπως μου είπαν, που θα ήταν περίπου 110 εκατομμύρια. Μεσημέρι, Κυριακή, BBC. Και δεν πρόλαβα να καθίσω στο κάθισμα και ο δημοσιογράφος: «Κύριε Νικητιάδη, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Τρεις νεκροί, διαδηλώσεις, δεν αφήνουν τα πλοία να ράξουν στα λιμάνια. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα αγανακτισμένος?» Λέω: hold your horses», λέω, «calm down», έτσι ακριβώς. Και κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος να πει: «Οκ, θα έρθω κι εγώ στην Ελλάδα». Εντάξει, με πείσατε, αλλά μιλάμε για ένα κλίμα τόσο κακό σε σχέση με τη σημερινή περίοδο. Το μόνο κοινό, θα έλεγα, είναι ότι ούτε και τώρα υπάρχουν χρήματα για να κάνεις προβολή του τουρισμού. Και όμως είναι φανερό ότι απλά και μόνο η διόρθωση της εικόνας, να υπάρχει ένα κλίμα σταθερότητας, φτάσαμε σε σημεία ρεκόρ αναφορικά με τις αφίξεις το 2013. Έτσι. Όχι βέβαια με τα έσοδα, αλλά με τις αφίξεις, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι είναι ακριβώς έτσι, και είναι και έτσι το ότι από τη Ρωσία πάμε πολύ καλά. Βέβαια, θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί εγώ να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι ο επιθητείας Γιώργου Νικητιάδη, και μόνο εκείνος ουσιαστικά ασχολείται με τον τουρισμό την περίοδο εκείνη, δημιουργήθησαν τα πρώτα 6 visa centers. Έτσι, να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, κύριε Νικητιάδη. Εσείς τα δημιουργήσατε. Ανοίξαμε. Που βλέπουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε τότε τη συνεργασία και πιστέψτε με, ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Ήθελε μόνο να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ήθελε και λίγο να παραμένει. Το πω θράσος. Η οποία παραμένει. Εγώ θέλω, ο Γιάννης Ζέπος, που είναι τώρα πια έξω από το Υπουργείο Συνταξίουχος και έγραψε και ένα εξαιρετικό βιβλίο προσφάτως για την εξωτερική πολιτική της χώρας, ήταν τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν ο άνθρωπος που νομίζω ότι βοήθησε, γιατί χωρίς την καρδιά της γραφειοκρατίας δεν μπορούσες να κινήσεις τους καρεκλοκένταυρους εύκολα. Εγώ θυμάμαι να προεδρεύω επιτροπής που είχα δημιουργήσει μόνιμα για το θέμα της βίζας με το Υπουργείο Εξωτερικών και να χτυπάω τα χέρια μου στο τραπέζι και να μου λέω: «Ζέπος, κύριε Υπουργέ, ηρεμήστε, θα το τακτοποιήσουμε, εντάξει. Λένε και οι υπάλληλοι τα δικά τους». Κάπως έτσι. Ναι. Αλλά ήταν απλά πράγματα.
Όμως το πιο μεγάλο βήμα πραγματικά, και στενοχωριέμαι γιατί δεν έγινε, έχουμε ακόμα περιθώριο, θα ήταν επί Προεδρίας της Ελλάδας, με πρόεδρο τον Πρωθυπουργό μας τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον σημερινό Πρωθυπουργό, να θέσουμε το θέμα της άρσης της βίζας από τη Ρωσία για ολόκληρη την Ευρώπη. Mm-hmm. Η Ρωσία το ζητάει, πολλές χώρες ευρωπαϊκές το θέλουν, η Αμερική το έχει, δεν υπάρχει κανένας λόγος, τις εγγυήσεις που δίδει η Αμερική ότι θα φεύγουν πίσω ξανά οι ερχόμενοι από τις ΗΠΑ, τις δίνει και η Ρωσία. Λέει και εγώ εγγυώμαι ότι όσοι έρθουν θα γυρίσουν πίσω, δεν θα μείνουν. Mm-hmm. Το εγγυάται η ίδια η χώρα. Δεν έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους σοβαρούς, απλώς θέλουμε πολλή δουλειά. Εγώ τότε είχα ξεκινήσει και με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Ταγιάννη, να προχωρήσουμε μια διάσκεψη των Υπουργών Τουρισμού άτυπη, που θα βγάζαμε ένα ψήφισμα, όχι απόφαση. Αυτό ήταν και επίτροπος των μεταφορών. Ναι, επίτροπος τώρα είναι στα. Ήταν, όμως είχε τεράστιο ενδιαφέρον για τον τουρισμό, γιατί είχε κοινό ενδιαφέρον με την Ιταλία, έτσι. Mm-hmm. Και είχαμε συμφωνήσει να κάναμε ένα άτυπο συμβούλιο Υπουργών, να προχωρούσαμε σε μια καταρχήν έκφραση ευχής ότι ζητάμε από το Συμβούλιο των Αρχηγών να προωθήσει το θέμα της άρσης κατάργησης από τη Ρωσία. Και να πήγαινε κάποια στιγμή πια με τη δική μας Προεδρία τώρα, μετά από τόσο διάστημα. Μακάρι να γίνει, το βλέπω λίγο δύσκολο. Μακάρι όμως. Θέλει δουλειά, ειλικρινά. Θα βάλουμε μια νοτελεία στην κουβέντα μας, κύριε Υπουργέ. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα κύτταρο πολυτέλειας που άνοιξε πρόσφατα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για το ξενοδοχείο Παλάς Αθήνα, του ομίλου της Γκρεκοτέλ. Μιλήσαμε με την διευθύντρια της μονάδας, περιηγηθήκαμε στους χώρους. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πάλι μαζί στο στούντιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον πρώην Υφυπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Είχαμε μείνει στη ρωσική αγορά, κύριε Υπουργέ, στα Visa Centers που ανοίξατε. Απλά ήθελα να μας πείτε γιατί είναι τόσο απαραίτητα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Όταν μια ελληνική υπηρεσία στο εξωτερικό έχει 15 υπαλλήλους για να εξυπηρετούν την καθημερινότητα, είναι δεδομένο ότι όταν ξαφνικά θα γίνει 50 φορές περισσότερη δουλειά, αυτοί οι 15 υπάλληλοι να είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή, οι 15 άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσουν 200.000 αιτήματα για θεώρηση των ταξιδιωτικών εγγράφων. Mm-hmm. Συνεπώς, όπως και οι άλλες χώρες, δεν πρωτοτυπήσαμε εμείς, όλες οι άλλες χώρες μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν τον θεσμό των Visa Centers, υπογράφανε συμβάσεις με τα Visa Centers, τα οποία Visa Centers απολύτως εξειδικευμένα ήταν αυτά που παρελάμβαναν έγγραφα, δεν ήταν υποχρεωτικό, ποιος θέλει πάει. Αλλά όλοι πια πηγαίνουν εκεί. Παραλάμβαναν τα έγγραφα τα ταξιδιωτικά, σε 24 ώρες, όσα και να παραλάμβαναν, τα είχαν στείλει στο προξενείο, τσεκαρισμένα, διορθωμένα, με οτιδήποτε πρόβλημα υπήρχε. Mm-hmm. Και στο προξενείο πια ερχόταν έτοιμη δουλειά. Ήθελε ένα έτσι φιλομέτρημα γρήγορο, χωρίς πολλά-πολλά, γιατί ήξερες ότι η δουλειά έχει γίνει, όλη η προεργασία έχει γίνει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, σε μια άλλη αγορά, που την ξέρετε καλά. Μιλάμε για την Αμερικανική αγορά, χρόνια έχετε δουλέψει εκεί και ως δικηγόρος νομίζω, με γνωριμίες στο ελληνικό λόμπι το περίφημο. Ένα στοίχημα που η χώρα μας ακόμα δεν το έχει κερδίσει, κύριε Υπουργέ. Εκεί τι πρέπει να γίνει, γιατί τι δεν καταφέρατε εσείς, τι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν το μέγιστο θέμα που πρέπει να επιληθεί είναι η συγκοινωνία. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος από την Αμερική να έρθει στην Ελλάδα διακοπές αν θέλει να έρθει. Να. Αντιλαμβάνεστε ότι η μία εταιρεία με τα πανάκριβα εισιτήρια το καλοκαίρι είναι αποτρεπτική. Δεν μπορεί ο άλλος, αν έχει και δύο παιδιά, να δώσει μόνο 4-5.000 δολάρια και παραπάνω για τα εισιτήρια μόνο να έρθει. Κυρίως όμως αυτή η πελατεία διοχετεύεται στην κρουαζιέρα και ελάχιστη πάνω στο θαλάσσιο τουρισμό. Όσοι έρχονται. Εγώ αναφέρομαι τώρα στους χιλιάδες καταρχήν των Ελληνοαμερικανών μιλάτε για τους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και που δεν έρχονται πια
στους αριθμούς που ερχόντουσαν παλιά εξαιτίας της έλλειψης ενός αερομεταφορέα. Εγώ είχα δουλέψει τότε σε αυτήν την κατεύθυνση. Το λέω τώρα για πρώτη φορά. Είχα φέρει και τον κύριο, είχα κάνει συνάντηση και με τον κύριο Βασιλάκη στη Νέα Υόρκη. Είχα κάνει συνάντηση και με άτομα που μπορούσαν να αγοράσουν κάποια αεροπλάνα της Ολυμπιακής, προκειμένου να τους παντρέψω και να ενεργοποιήσω μια απευθεία σύνδεση πέρα από την Δέλτα. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν είναι οι μεταφορές. Το δεύτερο είναι μια σοβαρή μελέτη της αγοράς. Όταν αποπειράθηκα να προσεγγίσω τους γκόλφερς, αυτούς παίζουν γκόλφ, Ελληνοαμερικάνους, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι είναι κάποιες 15.000 Ελληνοαμερικάνοι που παίζουν γκόλφ και πάνε σε όλα τα μέρη του κόσμου να παίξουν γκόλφ και δεν έρχονται βέβαια παρά μόνο στο Κώστα Ναβαρίνο που έγινε τώρα και μπορεί κάτι να προσφέρει. Άρα χρειάζεται. Δεν φτάνει όμως. Ασφαλώς και δεν φτάνει. Χρειάζεται συνολική παρέμβαση και ανάλυση της αγοράς. Δηλαδή χρειάζεται να δούμε τα πρακτορία, να δούμε τους tour operators και ποιοι λειτουργούν ως tour operators, γιατί εκεί κυρίως λειτουργούν τα πρακτορία τα οποία φέρνουν τον κόσμο και χρειάζεται προβολή. Mm-hmm. Χρειάζεται προβολή. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα Playmates που είχα προτείνει να γίνουν σε όλα τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Το θυμάμαι αυτό. Τα σουβέρ δηλαδή. Τα σουβέρ ακριβώς. Τα οποία προβάλλανε την Ελλάδα. Τα οποία είχαν διευθύνσεις του Visit Greece κτλ. Τα οποία είχαν υπέροχους πίνακες ζωγραφικής δωρεά των ανθρώπων που διαθέσανε την πνευματική τους ιδιοκτησία. Να, ένα μέτρο. Αυτό τρώει ο άλλος. Δεν πέρασε όμως, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε για λόγους που πραγματικά δεν. Ώρες-ώρες. Ξέρετε, είχαμε μηδέν κόστος. Δεν είχαμε κόστος. Το κόστος το αναλάβαμε. Δηλαδή το δύσκολο είναι να γίνει το αυτονόητο όμως. Ναι, αυτό. Δυστυχώς τα και με τα Visa Center αυτονόητο ήταν. Δυστυχώς τα αυτονόητα δεν κάνουμε. Τα αυτονόητα. Είναι τρομερό το πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε χωρίς χρήματα, χωρίς κόστος και δεν τα κάνουμε. Πραγματικά εμένα με συγκλονίζει πολλές φορές. Ναι. Λέω λοιπόν προβολή. Λέω ανάλυση της αγοράς για να δούμε τι θέλουμε. Λέω πρώτη στόχευση στην ελληνοαμερικάνικη αγορά. Λέω μέσα μεταφοράς, γιατί χρειάζονται τα μέσα μεταφοράς για να έρθει ο κόσμος. Και βέβαια κρουαζιέρα. Γιατί το πόσοι έρχονται από την Αμερική σε εμάς για κρουαζιέρα δεν είναι ούτε το 1 δέκατο από ό,τι θα μπορούσε να έχει έρθει. Θεωρητικά, ναι. Έτσι. Μιλάμε για το home porting. Έτσι, ναι, όχι για το τους... home porting, μιλάμε για αυτό. Θα επανέλθουμε. Αφού, κύριε Υπουργέ, να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που είχαμε με τη Διευθύντρια του Παλάς Αθήνα. Επιστρέφουμε από την Πολυτέλεια στον Υπουργό. Σας αρέσει όμως και εσάς η Πολυτέλεια, ποιο δεν αρέσει και σε εμάς αρέσει. Η οποία φέρνει ποιοτικούς τουρίστες βέβαια. Στον αγροτουρισμό θα μπορούσε να υπάρχει πολιτική, γιατί το λέω, δίνω μια πάσα για ένα νομοσχέδιο που είχατε ετοιμάσει για τον αγροτουρισμό, το οποίο δεν προχώρησε βέβαια. Αλλάξε κυβέρνηση και ο συνήθως απορρίπτεται το προηγούμενο νομοσχέδιο. Τώρα θα μια πρόταση από την πρώην υφυπουργό, την Άντζελα Ντιγκερέκου, για τον αγροτουρισμό. Για σχολιάστε μας καταρχήν την πρόταση της κυρίας Γκερέκου και τι προτείνετε εσείς. Κοιτάξτε, εδώ συμβαίνουν αλλοπρόσφατα πράγματα. Εμείς είχαμε περάσει δύο φορές από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου για τον αγροτουρισμό. Πέρασε από νομοτεχνικές επιτροπές της Βουλής, πέρασε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έγιναν όλα όσα έπρεπε για να φτάσει να γίνει νόμος. Έτοιμος νόμος. Την τελευταία στιγμή έρχεται από τον Παπαδήμο, από το γραφείο, μία εντολή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται να το περάσουμε αυτό, δεν είναι στα επίγοντα. Αυτή τη στιγμή μόνο τα επίγοντα που σχετίζονται με τα μνημόνια. Εγώ λέω καλά, έχουμε ένα ολόκληρο νόμο. Πέρασε δύο φορές από το Υπουργικό Συμβούλιο, πέρασε όλα. Τι είναι να περάσει τώρα αυτή τη στιγμή? Όχι, λέει μόνο τα κατεπήγοντα. Λέω τότε είναι κατεπήγοντα αλλιευτικός τουρισμός, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουν οι άνθρωποι να βάζουν τουρίστες πάνω στα σκάφη τους και να κινδυνεύουν και να μην υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Σωστό. Και καταφέραμε μόνο τον αλλιευτικό. Υπάρχει όμως ένα έτοιμο σχέδιο νόμου, το οποίο πέρασε όχι από την κυβέρνηση του Πασόκ μόνο, πέρασε από την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Δηλαδή εγκρίθηκε έλεος. Και τώρα έρχεται το Πασόκ, το οποίο. Οι υπουργοί ετοίμασαν ένα ολόκληρο σχέδιο νόμου και το έφεραν στη Βουλή να κάνει μια πρόταση. Καλά κάνει. Αλλά γιατί δεν έπαιρνε την πρόταση τη δική μας που ήταν ευρύτερη, που περιέχει πολύ περισσότερα πράγματα.
που ρυθμίζει πολύ περισσότερα πράγματα. Η πρόταση της κυρίας Γκερέκου είναι. Την έχω δει, την έχω μελετήσει. Εντάξει, είναι προφανώς από το Πασόκ. Δεν είναι δική της δηλαδή πρωτοβουλία. Όχι, είναι του Πασόκ, γιατί αναρτήθηκε από το διαδίκτυο στο. Και δεν ρωτηθήκατε εσείς. Στο site του Πασόκ. Όχι, εγώ ούτε ρωτήθηκα, ούτε. Δεν ασχολήθηκε κανένα. Αλλά δεν είναι αυτό το τραγικό. Είναι. Άρα δεν είναι, το τραγικό δεν είναι λοιπόν να μην υιοθετείτε ένα νομοσχέδιο από κόμμα σε άλλο κόμμα. Από το κόμμα το ίδιο. Από το κόμμα το ίδιο. Και όταν μάλιστα επαναλαμβάνω, το εμφανιστέν τώρα είναι μερικό. Στο όλον που ήταν εκείνο που είχαμε επεξεργαστεί εμείς. Και βέβαια το δεύτερο άλλο πρόσαλο είναι, εντάξει, εμφανίζεται μια πρόταση. Τι είναι πρόταση νόμου, μα υπάρχει συγκυβέρνηση. Η συγκυβέρνηση καταθέτει νόμους. Δεν καταθέτει προτάσεις νόμων. Ο κυβερνών. Βέβαια, κυρία Γκερέκου γνωρίζει το χώρο του τουρισμού, έχει περάσει από το χώρο όχι, του τουρισμού. Όχι, καμία αντίθεση. Δεν συζητάμε για την κυρία Γκερέκου, συζητάμε για το τι κάνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ναι. Κυρία Γκερέκου πολύ καλά έκανε και προφανώς κανένας δεν της είπε ότι ξέρεις υπάρχει και ένα σχέδιο νόμου που είχε περάσει από υπουργικό συμβούλια κτλ. Και πολύ καλά, ξαναλέω, έκανε. Το ζήτημα είναι σήμερα δεν είναι το Πασόκ συγκυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση ή η συγκυβέρνηση καταθέτει σχέδια νόμου προς συζήτηση πάνω στη Βουλή, πάνω στις επιτροπές. Δεν καταθέτει πρόταση νόμου. Πρόταση νόμου καταθέτει αντιπολίτευση για να γίνει σχέδιο νόμου να έρθει να ψηφιστεί. Οπότε, ποιος θα το εισηγηθεί δηλαδή, κύριε Κεφαλογιάννη, θα το στηρίξει αυτό το σχέδιο νόμου, πάντως, αυτή την πρόταση. Εξ όσο γνωρίζω, το Υπουργείο Τουρισμού κάτι ετοιμάζει. Πάλι άλλη πρόταση νόμου. Ξέρω ότι υπάρχει μια επιτροπή που επεξεργάζεται. Άρα έχουμε ένα αλαλούμ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, έχουμε ένα έτοιμο σχέδιο νόμου που πέρασε από υπουργικά συμβούλια στην κυβέρνηση. Έχουμε μία πρόταση νόμου της κυρίας Γκερέκου και έχουμε κάτι που ετοιμάζεται στο Υπουργείο Τουρισμού. Αυτά δεν τα μπορώ και νομίζω ο Πρωθυπουργός, αν τα δει αυτά, θα με το δείξει. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Μια και μιλήσαμε για το Υπουργείο Τουρισμού, εσείς τότε το είχατε διευρύνει κάπως και ήταν Υπουργείο Τουρισμού Πολιτισμού. Κάτι που δεν το είδαμε στην πορεία, βέβαια, να παντρεύεται. Πόσο χρήσιμο είναι να είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο το Υπουργείο Τουρισμού? Είναι χρήσιμο στην κατεύθυνση καταρχήν της δύναμης που φαίνεται να έχει ο εκάστοτε Υπουργός Τουρισμού για να πηγαίνει στο. Η οποία στηρίζεται από τον Πρωθυπουργό, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Για να μπορεί να συνδιαλέγεται στο εξωτερικό, για να μπορεί να εμφανίζεται ως Ελλάδα στο εξωτερικό. Όμως αυτό το Υπουργείο θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο δυνατό. Πώς? Ένα παράδειγμα. Χιλιάδες επενδύσεις στον τουρισμό από αναπτυξιακούς νόμους. Πότε επιτέλους τις επενδύσεις για τον τουρισμό θα τις αποφασίζει το Υπουργείο Τουρισμού και όχι κάποιο άλλο Υπουργείο? Δεν θα έπρεπε? Ποιος ξέρει καλύτερα ποιοι τομείς πρέπει να ενισχυθούν, ποιες περιοχές πρέπει να ενισχυθούν, ποια κατεύθυνση πρέπει να έχουν δώσουν. Έχουν φτιάξει το One Stop Shop, μια υπηρεσία στο ΝΕΟΤ μέσα βέβαια. Αυτό δεν αποφασίζει όμως. Αυτό είναι για γρήγορες διαδικασίες. Εγώ λέω, δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να μας απασχολήσει ότι το Υπουργείο Τουρισμού. Άρα κάνετε και εσείς μια πρόταση λοιπόν. Ναι. Εγώ κάνω μια πρόταση όμως, την έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα αναπτυξιακά ζητήματα, δηλαδή η αναπτυξιακή νόμη σε ό,τι αφορά επενδύσεις στον τουρισμό, να είναι στο Υπουργείο Τουρισμού. Και αν θέλεις να βάλεις την υπογραφή του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα βάλει. Το Υπουργείο Τουρισμού όμως ξέρει αν πρέπει να κάνεις σε ένα νησί ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή ένα μικρό. Mm-hmm. Αυτό το απλό πράγμα λέω. Φαίνεται όμως ότι προφανώς είναι απίστευτο το πώς αντιδρούν οι διάφοροι όταν γίνουν υπουργοί και προσπαθούν να κρατήσουν τις δικές τους εξουσίες ο καθένας. Είναι χρήσιμο το Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν ήταν χρήσιμη η ένωσή του με το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι δεκάδες. Δεν λειτουργήσε, είπαμε. Για μένα πρακτικά λειτουργήσε. Εντάξει. Τώρα τα μουσεία πάνε να διευρύνουν τα ωραία του. Ένα πολύ απλό, λέω. Έτσι. Αυτό, ένα πολύ απλό. Μπράβο, το πιο απλό είπα εγώ τώρα. Θα το είπατε. Ένα απλό πράγμα. Το πόσο πρέπει να είναι ανοιχτά τα μουσεία και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν τα μουσεία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βρούμε την ευκαιρία μέχρι το άνοιγμα τη σεζόν να τα ξαναπούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πριν λίγε μέρε παρουσιάστηκε το πόρταλ τη Marketing Greece, discovergreece.com, μια ωραία πρωτοβουλία προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το Tourism Today ήταν εκεί. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.